Για άλλη μια φορά, οι Γερμανοί στηρίζουν την Τουρκία, ενώ δείχνουν ξεκάθαρα την ενόχλησή του για την αγορά των γαλλικών μαχητικών. Μόλι πρόσφατα έμοιαζε σαν να επρόκειτο να ξεσπάσει πόλεμο, αλλά τώρα θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι και να διαπραγματευτούν, γράφει ρεπορτάζ τη Σουηντότσε Τσάιτουνγκ σχετικά με την επανέναρξη των διαρευνητικών επαφών Ελλάδα και Τουρκία, που αναμένεται να ξεκινήσουν στι 25 Ιανουαρίου. Στη διαμάχη για τα αποθέματα φυσικού αερίου, που εικάζεται ότι βρίσκονται στον βυθό τη Μεσογείου, τα πολεμικά πλοία Τουρκία και Ελλάδα κινούνται απειλητικά. Οι κυβερνήσει τη Αθήνα και τη Άγκυρα είχαν διασταυρώσει ταξήφη του και μάλιστα μόνο μεταφορικά. Δυνάμει όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά στέλνοντα πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, έριξαν το βάρο του στο πλευρό τη Ελλάδα. Τώρα όμω ο πρόεδρο Ερντογάν εμφανίζεται κατευναστικό εν ώψη τη έναρξη των διερευνητικών επαφών προσέγγιση. Το ρεπορτάζ συνοψίζει τα γεγονότα των τελευταίων μηνών που οδήγησαν σε κλιμάκωση τη κατάσταση και παρατηρεί τα γειτονικά κράτη κάθε άλλο παρά συμφωνούν στο θέμα των θαλάσσιων συνόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο βάθο, ωστόσο, υπάρχει η ανοιχτή αξίωση τη Άγκυρα για αναγνώρισή τη ω περιφερειακή δύναμη στη Μεσόγειο. Όπω σημειώνει η εφημερίδα, το ξέσπασμα πιθανολογούμενη ένοπλη σύγκρουση αποφεύχθηκε το δεύτερο εξάμεινο του περασμένου έτου μέσω διεθνού διαμεσολάβηση, κυρίω από τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν ώψη του νέου γύρου διαρευνητικών, το ρεπορτάζ εκτιμά ότι οι πιθανότητε για μια γρήγορη συμφωνία είναι μικρέ και ότι οι δύο πλευρέ ξεκινούν τι διαπραγματεύσει με ελάχιστε προσδοκίε συμβίβασμου. Όπω παρατηρεί κλείνοντα το ρεπορτάζ, παρά τι επαφέ που ξεκινούν τώρα, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Η Αθήνα αγοράζει από τη Γαλλία 18 μοντέρνα μαχητικά αεροσκάφη RAFAL και επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία από 9 σε 12 μήνε. Και κάπου εκεί οι Γερμανοί βγάζουν το μίσο του κατά τη Ελλάδα. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ελλάδα αποψηλώνονται, ο στρατό ξηρά και το ναυτικό υπολείπονται πολύ των τουρκικών στρατευμάτων, μόνο η αεροπορία θεωρείται εισάξια. Η Τουρκία επεκτείνει τη βιομηχανία όπλων και εξοπλίζεται βαριά εδώ και χρόνια. Επιπλέον, ο τουρκικό στρατό έχει αποκτήσει εμπειρία στη χρήση σύγχρονων όπλων, όπω δρόουν, στου πρόσφατου πολέμου στη Μέση Ανατολή και τον Κάφκασο. Μόνο που η Τουρκία φοβάται την Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να ξέρουν οι φίλοι μα οι Γερμανοί. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.